Πρώτη προπόνηση τώρα. Από σήμερα θα μπούμε σε διπλές. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει κάτι φοβερό για το αγωνιστικό. Αντίθετα, έχει πολλά και σημαντικά στον τομέα της συμπλήρωσης του puzzle που αφορά το ρόστερ της ομάδας. Πάμε να δούμε. Έχουμε, πραγματικά έχουμε ένα προς ένα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα θέματα Κοτάρσκι και Νέσμπερκ θα έχουν εξέλιξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αναμένεται η άφηξη του Νέσμπερκ στη Θεσσαλονίκη πριν την αναχώρηση της ομάδας στην Ολλανδία, ενώ ο Κοτάρσκι, ο Κροάτης θεματοφύλακας που θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ, θα ταξιδέψει απευθείας στην Ολλανδία. Εκεί θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή για να ξεκινήσει την προετοιμασία του με την ομάδα του Δικεφάλου. Οι δύο αυτοί παίκτες, και ο Κοτάρσκι και ο Νέσμπερκ, όπως έχουμε πει, Στέργιο, θα πρέπει να θεωρούνται παίκτες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Κουαλιάτα και ο Ράφα Σοάρες, που προπονούν το ποσοστά, είπες, από χθες με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα τώρα έχουμε πολλά και ανοιχτά θέματα. Ένα από αυτά που προέκυψε τις τελευταίες ώρες είναι ένα γνώριμο όνομα. Αναφέρομαι στον Τιάγκο Ντάντας, τον οποίο, όπως είχε αποκαλύψει η Φόρτσα, προσπάθησε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει και στην προηγούμενη, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, χωρίς να το καταφέρει. Τώρα φαίνεται ότι οι συνθήκες ωρίμασαν και ο ΠΑΟΚ, κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με την Μπενφίκα, προκειμένου να έρθει ο 21 ετών ΧΑΦ στη Θεσσαλονίκη για τον επόμενο χρόνο ως δανεικός. Είναι γέννημα θρέμα της Μπενφίκα, από τα τμήματα υποδομής της πορτογαλικής ομάδας. Είχε δοθεί τη σεζόν 2021 στην Μπάγερ Μονάχου, με την οποία κατέγραψε 2 συμμετοχές, με την πρώτη ομάδα και έναν αριθμό συμμετοχών, δεν τον θυμάμαι, με τη δεύτερη ομάδα. Την τελευταία αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε τον Τέλο ως δανεικός από την Μπενφίκα. Οπότε, με τις γνωριμίες που έχει, φαίνεται ότι εξασφαλίζει τη μετακίνησή του. Επαναλαμβάνω, ίσως και μέσα στη μέρα να έχουμε την οριστική εξέλιξη του Τιάγκο Ντάντας στον ΠΑΟΚ, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Ο Ντάντας παίζει στο 6, στο 8 και στο 10. Το που θα τον χρησιμοποιήσει ο Λουτσέσκου θα το αποφασίσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ όταν θα έχει πλήρη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή, και αυτή θα την αποκτήσει φυσικά στη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας στην Πορτογαλία. Αυτή είναι η εξέλιξη, η πιο έτσι φρέσκια εξέλιξη στην οποία μπορούμε να αναφερθούμε. Και ξεκίνησα... Μια συμμετοχή με την Μπενφίκα Under 23, μία με τη μεγάλη Μπενφίκα, δύο με την Bayern, όπως σωστά είπες, 7 με την Bayern Μονάχου τη δεύτερη ομάδα, 34 με τον Τέλα, 4 γκολ, 2 assist, και 49 συμμετοχές, 49 παιχνίδια, 5 γκολ, 6 assist με την Μπενφίκα B. Διεθνής σε όλες τις μικρές Πορτογαλίες και αρχηγός μάλιστα της Under 21, ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, ο Τιάγκο Ντάντας. Πολύ σωστά επίσης είπες ότι και στο 6 και στο 8 κυρίως, δηλαδή η βασική του θέση είναι στο 8, αλλά μπορεί να καλύψει και τις τρεις θέσεις στον άξονα 6, 8 και 10. Αλλά γενικότερα τα περισσότερα παιχνίδια το έχει κάνει στο 8, αν και καμιά φορά μικρή σημασία έχουν αυτά, Κώστα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον. Βέβαια, τώρα θα έρθει και θα τον δούμε. Θα μπει στην εξίσωση και ο Ντάντας, επαναλαμβάνω, ίσως και μέσα στη μέρα ολοκληρωθεί η συμφωνία ΠΑΟΚ Μπενφίκα για τη μετακίνησή του με τη μορφή δανεισμού στην Τούμπα. Λοιπόν, ένα ο Ντάντας, μάλλον τρία ο Ντάντας, διότι Κοτάσκι και Νέσμπερκ, να μην επαναρχόμαστε, έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να θεωρούνται παίκτες του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο τυπικό κομμάτι της άφηξης του Νέσμπερκ στη Θεσσαλονίκη για την υπογραφή του συμβολέου. Ο Κοτάσκι θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία για τυπικούς λόγους, οι οποίοι όμως είναι ανυπέρβλητοι, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε την ανανέωση με τον Ζίβκοβιτς, στην οποία αναφερθήκαμε και χθες. Την είχαμε προαναγγείλει από τη Δευτέρα ότι είναι ελήφθη η απόφαση. Καλώς ή κακώς θα το δούμε στην πορεία. Και έχουμε την κινητικότητα για την απόκτηση του Κάργα από τον Πας Γιάννενα. Υπήρχε μια βούληση από τον Λουτσέσκου, που
που γνωρίζει τον ποδοσφαιριστή. Δόθηκε το πράσινο φως από τον Πότο. Στη συνέχεια δόθηκε και το πράσινο φως από τον Ιβάν Σαββίδη. Και είμαστε στη διαδικασία των επαφών με τον ΠΑΣ Γιάννενα, του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ, για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Κάργα με μεταγραφή από τον ΠΑΣ Γιάννενα στο Δικέφαλο. Γίνεται προσπάθεια αυτό να συμβεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, έτσι ώστε ο αμυντικός του ΠΑΣ να αναχωρήσει με την υπόλοιπη ομάδα για την Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στον ίδιο δρόμο είναι η περίπτωση Νάρεϊ. Αναφέρομαι στον εξτρέμ της Φορτούνα Ντίσελντορφ, για τον οποίο συζητούν εδώ και μέρες ΠΑΟ και Φορτούνα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα φτάσει στο τέλος της. Θα συμφωνηθούν και κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες για την μετακίνηση του με μεταγραφή από την Φορτούνα στον ΠΑΟΚ, για να στελεχώσει και αυτό στο ρόστερ της νέας περίοδου. Ρωτάει φίλος, θα το πω νωρίτερα για τον Τάντα, αν θα υπάρχει οψιόν αγοράς. Ο φίλος ο Χρήστος δεν έχει συμφωνηθεί. Είναι κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΠΑΟΚ και Μπενφίκα. Θεωρώ ότι θα υπάρχει, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ υψηλή. Και δεν μπορώ να ξέρω. Λογική λέει ότι θα είναι υψηλή τώρα, όταν πας από Πορτογαλία να αγοράσει και Γερμανία και Αγγλία, δεν βάζουν ως επιτοπλίστων χαμηλές ρήτρες. Και άλλο ερώτημα, αν ξέρουμε τι συμβαίνει με την περίπτωση του Αντρέ Ρικάρντο, Κώστα. Κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν διευθετηθεί, θα διευθετηθούν μέχρι σήμερα το βράδυ το αργότερο, για να κλείσει και τυπικά το θέμα του νεαρού, επίσης Πορτογάλου. Τώρα, έχουμε δύο κρεμότητες. Η μία είναι ο έτερος στόπερ, ο Ρέντε, και η άλλη είναι το αριστερό εξτρέμ. Εκεί όπου δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να ζητήσει δύο ποδοσφαιριστές. Και θα εξηγήσουμε στην πορεία γιατί. Λοιπόν, οι συζητήσεις με τη Χέρακλες είναι κατά κάποιο τρόπο στον πάγο. Ο ΠΑΟΚ αναζητά και εναλλακτική λύση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει να βαγίσει το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Ολλανδική ομάδα για την απόκτηση του Γερμανού στόπερ του Ρέντε. Είναι ανοιχτό το θέμα. Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει εξέλιξη μέχρι μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό θα συμβεί ή όχι. Και ενδεχομένως να δοθεί η δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να ενεργοποιήσει την εναλλακτική λύση, να δοθεί η δυνατότητα στον Πότο να ενεργοποιήσει την εναλλακτική λύση που έχει για να συμπληρωθεί το ρόστερ στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ, διότι αν έλθει και ο Ρέντε, μιλάμε για μια εξάδα πλέον αμυντικών, και βάζω μέσα στην εξίσωση και τον Κουλιαράκη. Και το Μιχαηλίδη φυσικά, που θα έλθει αργότερα, αλλά ανήκει στο ρόστερ και στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Τώρα, αριστερά. Είναι γνωστό ότι υπάρχει περίπτωση του Μπαλντέ, μια περίπτωση που περιέπλεξε, μάλλον απέκτησε έτσι μια ιδιόμορφη εικόνα, λόγω του γεγονότος ότι αρχικά ο ΠΑΟΚ μιλούσε με την Κάλιαρη για την απόκτηση του Μπαλντέ με τη μορφή δανεικού. Ωστόσο, οι Ιταλοί αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο. Αυτό περιέπλεξε τα πράγματα. Είναι λίγο ρευστό το θέμα του Μπαλντέ, δεν είναι μια εύκολη ούτε μια φθηνή υπόθεση, ίσως χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί. Στην εξίσωση μπήκε, για λόγους που δεν έχω αντιληφθεί, αλλά μερικές φορές δεν χρειάζεται να τα αντιλαμβανόμαστε όλοι, η περίπτωση του Δόνη, του Γιώργου Δόνη, που έχει ανοίξει μια συζήτηση, έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ και δεν μπορώ να πω ότι απορρίφθηκε, αντίθετα μπορώ να πω ότι εξετάζεται ως ενδεχόμενο. Μίλησα για δύο εξτρέμ, καθώς το ενδεχόμενο παραχώρηση του Ζαμπά φαντάζει πάρα πολύ πιθανό. Το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην προετοιμασία από χθες, το γεγονός ότι έχει πάρει μία εβδομάδα άδεια, λέει πολλά, διότι γνωρίζω ότι οι μάνατζερ του αναζητούν ομάδα η οποία θα προχωρήσει στην κατάθεση πρόταση στην ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου αριστερού εξτρέμ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να αναζητήσει δύο τελικά παίκτες για το αριστερό άκρο της επίθεσης, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μόνο το Λάμπρου, κανέναν άλλο, ο οποίος είναι η Πατμόν, και λόγω του γεγονότος που ανέφερες ότι δηλαδή δεν είχε καλή προϊστορία με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, αλλά και γιατί υπάρχει το δεδομένο ενδιαφέρον του Όφη να τον εντάξει στο δυναμικό του. Για τον Ζαμπά που είπες, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη υπομονή από τον ΠΑΟΚ.
Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αν δεν βρεθεί ομάδα. Αν δεν βρεθεί ομάδα, θα κάνει προπονήσεις. Δεν νομίζω. Εικάζω ότι δύσκολα θα του δώσει ευκαιρίες ο Λουτσέσκου. Τώρα, υπάρχει θέμα με τον Τσόλακ. Το αναφέρουν και οι Σκοτσέζοι σήμερα. Βεβαίως. Ότι θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή επιλογή για την Rangers. Άλλωστε, η Rangers την έχει πληρώσει από τον Τσόλακ στα περσινά παιχνίδια του Champions League Rangers Malmö. Ήταν καθοριστικό ο Τσόλακ. Τον θυμούνται. Αλλά προκύπτει ότι η αρχική του προσφορά σε διερευνητικό στάδιο, από ό,τι γνωρίζω εγώ, δεν έχει συγκινήσει τον ΠΑΟΚ. Που ναι, μεν είναι. Ναι. Στο 1,5, 1,6. 1,8. Α, 1,8. Okay. 1,8. Θέλει κάτι παραπάνω ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ την απέρριψε. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ένα στόχο στα 2,5 εκατομμύρια. Να εισπράξει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Αντώνιο Τσόλακ στη Rangers ή σε κάποια άλλη ομάδα. Αν τα καταφέρει ή όχι, θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι οι Σκοτσέζοι θα επανέλθουν, διότι δεν θα μείνουν στην αρχική τους προσφορά. Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ με την υπόθεση Νάρη. Ξεκίνησε με μια πρόταση, οι Γερμανοί την αρνήθηκαν και ο ΠΑΟΚ βελτιώνει την προσφορά του, τη βελτίωσε, έτσι ώστε να ξαναμπεί σε συζήτηση, σε κύκλο συζητήσεων με τους Γερμανούς της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Κάτι αντίστοιχο τώρα κάνει ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά με τον Τσόλακ. Πιστεύω ότι αν οι Σκοτσέζοι φτάζουν στα 2,5 εκατομμύρια, ο Τσόλακ θα μετακινηθεί και θα ανοίξει στον ΠΑΟΚ συζήτηση για την απόκτηση φορ. Που θα πλαισιώσει τον Ολιβέιρα και τον νεαρό τον Κούτσια που παραμένει στο ρόστερ της ομάδας. Και σημειώνουν σήμερα οι Σκοτσέζοι ότι ίσως είναι και ένας τρόπος να έρθει ο Τσόλακ στη Rangers μέσω δανεισμού. Δηλαδή σκέφτονται οι Σκοτσέζοι και αυτό το ενδεχόμενο. Άλλωστε, Κώστα, είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια, που εγώ δεν είμαι αρνητικός, ομάδες να παίρνουν ένα ποδοσφαιριστή δανεικό, να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του, εννοείται, ενδεχομένως να δίνουν και ένα ποσό για ενίκιο και να υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς εάν συμπληρώσει 10, 20, 50, 70 παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα την απορρίψει ο ΠΑΟΚ, αν θα κάνει η πρόταση δανεισμού. Μπορεί κάλλιστα να μην κάνει, να ανεβάσει λίγο την προσφορά και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, και οι Rangers και ο ΠΑΟΚ και ο Αντώνιο Τσόλακ. Ναι. Αυτή είναι πρόθεση, μπορεί να είναι πρόθεση της Rangers, ωστόσο πρόθεση του ΠΑΟΚ είναι η πώληση για να προχωρήσει στην απόκτηση άλλων. Ναι. Και έχουμε και ανοιχτά τα θέματα του ΣΒΑΜ και του Μπίσεσβαρ. Του Αυγούστου. Του Αυγούστου. Όχι τόσο ανοιχτό, αλλά δεν είναι και τελείως κλειστό. Ανοιχτό. Ούτε ανοιχτό ούτε κλειστό. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, συμμετέχει στην διαδικασία της προετοιμασίας. Αν έλθει μία πρόταση, θα ανοίξει συζήτηση. Αυτή τη στιγμή είναι μάλλον κλειστό. Με τι ναι, οκ, okay, μπορεί να έρθει πρόταση. Αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε έτσι. Εγώ είχα πει, αν θυμάσαι, ότι τρεις παίκτες είναι υποψήφοι να φύγουν με πώληση. Ο Αυγούστο, ο Τσόλακ και ο Μιχάη. Ήρθε πρόταση για τον Τσόλακ, ανοίξει συζήτηση. Για τους άλλους δύο δεν έχει έλθει κάτι ακόμη, τουλάχιστον με επίσημη μορφή, οπότε συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους με την ομάδα. Ανοιχτά έχουμε τα θέματα του ΣΒΑΠ και Μπίσεσβαρ. Του ΣΒΑΠ το τελεσίγραφο, μάλλον η συμφωνία ΠΑΟΚ και ΣΒΑΠ να τελειώσουν μέχρι χθες το βράδυ. Δεν στάθηκε δυνατό να γίνει αυτό, οπότε παίρνει παράταση και για τη σημερινή ημέρα. Να πω διαπραγμάτευση, να πω το ξεκαθάρισμα των προθέσεων των δύο πλευρών. Ο ΠΑΟΚ του προτείνει ένα συνένα, ο ΣΒΑΠ θέλει κλειστό διαιτητές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να δοθεί λύση στο θέμα αυτό. Και με το Μπίσεσβαρ είναι τα πράγματα στάσιμα. Δεν έχει απαντήσει ποτέ στην πρόταση που δέχτηκε από τον ΠΑΟΚ για ανανέωση συμβολαίου. Τη θεωρεί ενδεχομένως μικρή, γιατί πράγματι ήταν μειωμένη η οικονομική προσφορά από τον ΠΑΟΚ και δεν έχει απαντήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απαντήσει μέχρι το βράδυ και να έχουμε εξέλιξη. Αλλά αυτή την ώρα δεν υπάρχει εξέλιξη στην περίπτωση και στην υπόθεση Μπίσεσβαρ, ούτε και στην υπόθεση ΣΒΑΜ, εκτός από αυτό που ανέφερα, ότι επιμένει στο κλειστό διαιτητές και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, οπότε και οι συνεργάτες του εδώ, με όσους χειρίζονται από τη διοίκηση τα θέματα, επιμένουν σε ένα συμβόλαιο με οψιόν, δηλαδή 1+1. Τώρα, ενδεχομένως να δοθεί λύση από τον Ιβάν Σαββίδη σε αυτό το θέμα, διότι θα πρέπει να κλείσει και ο
Λουτσέσκου από την πλευρά του πιέζει να κλείνουν οι εκκρεμότητες για το ρόστερ για να μπορέσει να δουλέψει την προετοιμασία με συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών. Ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει το 100% το ρόστερ στην Ολλανδία, αλλά έχει συμφωνήσει με Μπότο και Σαββίδη να έχει τουλάχιστον το 85% των παικτών στη διάθεσή του. Mm-hmm. Έτσι. Το 85% του τελικού ρόστερ, έτσι, αυτό εννοώ. Πολλά δημοσιεύματα, μιας και μιλάμε για ΣΒΑΜ, ότι τον έχει προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει και ολόκληρο πρωτοσέλιδο σήμερα με τον ΣΒΑΜ ντυμένο στα πράσινα. Έχει τη λογική του. Καλός ποδοσφαιριστής είναι. Έμπειρος είναι. Τα διαπιστευτήρια του τα έχει δείξει. Ελεύθερος είναι. Πολύ βασικό για τον Παναθηναϊκό. Έφυγε και ο Μαουρίσιο, αποχαιρέτησε. Αν είναι να μην βρεθεί λύση με τον ΠΑΟΚ, ας πάει στον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία στο ΣΒΑΜ. Δεν θα μείνει πάντως στο ράφι. Έχει κάνει μια καλή διετία, ειδικά την πρώτη χρονιά. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά ο ΠΑΟΚ προσφέρει αυτά. Αν τα δεχτεί ο ΣΒΑΜ, καλός. Αν δεν τα δεχτεί, πάλι καλός. Πάλι θα τον αγαπάμε, γιατί είναι ένα παιδί που δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα και ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε και μπορεί να δώσει και άλλα. Θα το δούμε στην πορεία. Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει με ποια λογική έφυγε ο Τάχατος και έχει μείνει ο Τέιλορ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχει τέτοιο θέμα Τάχατος ή Τέιλορ και είπε ο ΠΑΟΚ Τέιλορ. Ο Τέιλορ έχει συμβόλαιο ακόμα 2 χρόνια. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον διώξει έτσι. Πρέπει να βρεθεί πρόταση ή πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα για να λυθεί το συμβόλαιο. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και κρίθηκε ότι ο Τάχατος είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής σε επίπεδο ΠΑΟΚ Β. Θα ήταν καλύτερο να συνεχίσει στο Βόλο. Σημειώνω ως ελεύθερος. Δεν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον ο Στάθης Τάχατος. Άρα λοιπόν δεν τέθηκε θέμα διλήμματος Τέιλορ ή Τάχατος και επιλέχθηκε ο Τέιλορ. Όχι, είναι και καμία σχέση με τον Τέιλορ. Η συζήτηση είναι πώς θα αποδεσμευτεί ο ΠΑΟΚ από το συμβόλαιό του. Με πώληση ή με λύση του συμβολέου. Mm-hmm. Λοιπόν, τα κλείσαμε και αυτά τα δύο μέτωπα. Και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τις εκκρεμότητες. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο που δεν το αναφέραμε. Όχι, νομίζω ότι τις καλύψαμε όλες. Εντάχει και... ρωτάει φίλος μας για το Μουρκ. Έχει κολλήσει στο Μουρκ. Στην ίδια διαδικασία με τον Τέιλορ. Mm-hmm. Παραχωρείται από τον ΠΑΟΚ. Αναζητείται ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Ωραία. Ξεκάθαρη απάντηση και στον. Ναι, αυτή είναι, αυτή είναι η απόφαση. Μα γι' αυτό και αναζητείται παίκτης να ντουμπλάρει τον Αντρίγια. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του Νάρεϊ από τη Φορτούνα. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία τρόπος του λέγει. Ναι, ωραία δεν είναι. Πολλά. Ωραία δεν είναι. Γιατί τα μέτωπα είναι πολλά και τα περισσότερα από αυτά θα έπρεπε να είναι κλειστά, να έχουν κλείσει. Θα έπρεπε, ναι. Μεταξύ φυσικά θα έπρεπε. Τώρα όσο παίρνουν οι μέρες. Αντιλαμβάνεται κανείς και την αγωνία του προπονητή και είναι δικαιολογημένη η αγωνία του. Φεύγει η ομάδα, άσε τις μέρες εδώ, εντάξει, οκ. Ξέρει και προπονητής και για Νέσμπερκ και για Κοτάρσκι, αλλά δεν τους έχει εδώ. Δεν τους έχει εδώ γιατί, όχι γιατί έγινε κάποιο λάθος, γιατί αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες που αφορούν την απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών. Δεν είναι κάποιο λάθος, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ απλώς ότι έχει χαθεί χρόνος. Οι συνθήκες είναι εις βάρος του ΠΑΟΚ με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε φορά, τέλος πάντων. Εντάξει, θα το βελτιώσουμε και αυτό, Κώστα. Είναι στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Ναι. Μιας και σιγά σιγά θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο, θα τα βελτιώσουμε όλα. Λοιπόν, υπάρχει ανάγκη για τρέξιμο. Και όχι μόνο στο χορτάρι, τρέξιμο παντού. Δεν υπάρχει. Ιουλίου σήμερα. Μουσημεία Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε ένα γεμάτο γήπεδο το πρώτο του επίσημου παιχνίδι. Λοιπόν, με ρωτάει φίλος ακροατής τι θα γίνει με τη μετάδοση των φιλικών αγώνων του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση στην ερώτηση. Λίμπερο. Ενδέχεται. Καλά, λίμπερο σίγουρα. Λίμπερο σίγουρα. Καλύτερο και από τηλεόραση. Ναι, αν με δεδομένο ότι θα είσαι στη μετάδοση εσύ. Καλύτερο και από τηλεόραση. Αλλά για να απαντήσουμε στην ερώτηση, δεν υπάρχει απόφαση ακόμη, ούτε από το συνδρομητικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ, ούτε αν δεν, από το κανάλι του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως, αν δεν πάρει κάποιο κανάλι τη μετάδοση των αγώνων, θα τα δούμε όπως και πέρσι από το ΠΑΟΚ TV. Είναι κάτι που περιμένουμε να αποφασιστεί τις επόμενες μέρες, ίσως και ώρες,
και να ανακοινωθεί επισήμως. Τα φιλικά έχουν ανακοινωθεί, τα είχαμε αποκαλύψει. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα, το ξέρω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελπίζω ότι θα εκμεταλλευτούν το χρόνο που μεσολαβεί ο Μπότο και οι επιτελείς της ΠΑΕ που ασχολούνται με τις μεταγραφές, το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, προκειμένου εκεί η ομάδα να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από αυτή που έχει σήμερα. Τελεία.